ψυχικά, εσύ. Μίλησε μου. Πάρ' το πάνω. Μίλησε. Θέλω λίγο πρώτα να ακούσω όμως. Λοιπόν, άκου να δεις τι έγινε. Η Τζέννη, γιατί δεν πήγε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα. Υποψιαζόμαστε ακόμα. Ευχηθήκαμε 30 δευτερόλεπτα με το ξεκάρφωμα, με το να φάψουμε. Να ζήσουν τα παιδιά, πολύ καλά παιδιά από παιδιά. Πάμε τώρα, αφού... πάμε τώρα στα καλαρντά. Αφού έτσι λειτουργεί το showbiz. Έτσι είναι. Λοιπόν, η Τζέννη Μελικά λοιπόν δεν πήγε. Μου έκανε εντύπωση. Ποιο? Α, και εμένα, ναι. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν τη ρωτούσαν και έκανε κανονικά ποσαρίσματα η Τζέννη στο Instagram, μα γιατί δεν ήσουν σε αυτό το γάμο, ρε παιδί μου, τη φίλη σου, τη Μαντού, έγραψε κανονικά η Τζέννη, δεν ήμουν καλεσμένη. Γράφτηκε αυτό επισήμως στο Instagram. Άλλος Μαυρίδης μας. Καθώς απάντησε. Να το. Απάντησε. Εδώ είναι. Κοιτάξτε. Δεν ήμουν καλεσμένη, αγάπη. Αγάπη απάντησε στην αγάπη που ρώτησε. Αγάπη λέγανε την κοπέλα. Όχι. Όχι, αγάπη την κοπέλα. Κλητική προσφώνηση. Μόνο που λέμε. Ναι, αυτό. Κοίταξε, υποψιάζομαι προσωπικά πως επειδή πρόλαβα να ζήσω λίγο από αυτή την πολύ πολύ στενή φιλία, υποψιάζομαι πως δεν υπάρχει πια καμία στενή φιλία. Είναι ξεκάθαρο όχι ότι δεν υπάρχει απλά στενή φιλία, γιατί όταν δεν υπάρχει στενή φιλία, τον καλεί τον άλλον και το αφήνει πάνω του να έρθει να μην έρθει. Εφόσον δεν την κάλεσε, είναι μαλωμένες. Ξεκάθαρα. Τώρα, δεν ήθελε αυτό... να είναι. Ναι. Και δικαιωμάτιση είναι. Και δικαιωμάτιση, η Μαντό ήταν πάρα πολύ σωστή. Δηλαδή, κάλεσε κόσμο. Κατάλαβες τι εννοώ. Καλά, παρά ήταν σωστή. Κάλεσε πολύ κόσμο. Τι θες να πεις τώρα. Κάλεσε κόσμο. Αννοείς που και με κάποιους που μπορεί να μην είναι τόσο κοντά. Θα μπορούσε να μην καλέσει, ας πούμε, από την εκπομπή. Και από τον κόσμο των περιοδικών κάλεσε ανθρώπους, εκπροσώπους του τηλεφώνου. Εμένα με κάλεσε. Ο μόνος γάμος που με κάλεσε ήταν αυτός φέτος. Και εγώ! Δημήτρη! Και εμάς! Μπράβο, ρε Μαντό, σε ευχαριστούμε! Απομακρυνθείτε, απομακρυνθείτε. Στο facebook.gr που βλέπουμε εδώ και τα θεματάκια, ένα λογαριασμό στο WhatsApp που μιλάμε εύκολα, μιλάω μόνο τα παιδιά. Έξι φορές σου έγραψα. Εμένα πάντως με κάλεσε. Εμένα πάντως με κάλεσε. Και μου απαντάει ο αρχισυντάκτης, κυρία Φέη, το. Γιατί λέει, κυρία Φέη, με κοροϊδεύει. Κυρία Φέη, το καταλάβαμε, μας το γράψατε 20 ώρες. Σας κάλεσε. Γιατί είναι της μόδας τώρα τελευταία να μαθαίνουμε ποιοι δεν προσκλήθηκαν στους γάμους. Πάντα, όχι, πάντα ήτανε. Μα είναι πάντα, λίγο, όταν είναι κάποιοι πολύ στενοί. Όχι, όχι, ήταν θέμα σανταράκι αυτό. Ναι, τώρα ας πούμε, αυτές οι δύο ήταν συνυφασμένες μία με την άλλη, αφού σε κάποια φάση πηγαίνανε μόνο μαζί. Πόσο καιρό έχετε να τις δείτε μαζί. Εγώ αρκετό καιρό. Εγώ από την... Ωραία, έχουμε ετοιμάσει κάτι. Αλλά να πω για την Τζέννη κάτι πριν το... Για τη φωτογραφία. Εκείνη την ώρα, το μόνο που θέλω να πω, γιατί πραγματικά πιστεύω, εντάξει, είναι και προσωπικό τους και δικαίωμά τους, αλλά εκείνη την ώρα του γάμου που ανέβασε την φωτογραφία με το αγόρι της, νομίζω ότι ήταν άτοπο. Γιατί εκείνη την ώρα που ανεβάζει την ώρα του γάμου, ανεβάζει ότι είσαι με το αγόρι σου, ακόμη και αν ήταν εμπορικό, γιατί μπορεί να ήταν εμπορικό, δηλαδή να παίρνει λεφτά για να ανεβάσει μια σχετική φωτογραφία, α το ανέβαλε για, μετά, για την άλλη μέρα. Εντάξει, γιατί το προκάλεσε αυτό το σχόλιο. Μα γιατί θα σταματήσει τη ζωή εκείνη την ώρα, όχι, ρε παιδί μου, αλλά εκείνη την ώρα που γίνει το γάμο, εννοείται πω κάποιο από εσά θα γράψει καλά δεν είσαι στο γάμο. Δημήτρη, πώ τα ρε όλη την ημέρα. Πώ τα ρε όλη την ημέρα. Έκανε κανονικά γυρίσματα, την είδα ότι ήταν κάπου με την Ελένη Τζολά, έκαναν γυρίσματα όλη μέρα. Πώ τα ρε όλη την ημέρα και το βράδυ με το αγόρι τη. Άρα γιατί να σταματήσει τη ζωή τη επειδή δεν ήταν στο γάμο. Ενώ το σχόλιο το προκάλεσε. Ναι, να το δούμε αφού ετοιμάστηκε και τι να το πετάξει. Τα δύο τα κορίτσια εδώ, τα όμορφα, τα γλυκά, τα τσαχπίνικα, είναι και φέτος μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μου λένε η Μαντό και η Τζέννη, και λέω δεν μπορώ, ναι. Τις έχω αγαπήσει πολύ, γιατί είστε καταπληκτικά παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Τι είναι αυτό, μαντούλα μου. Είναι... Είναι αυτό, μαντούλα αυτό μου. Που φαντάζεσαι. Στις διακοπές. Όχι. Κοίταξε να τις πήγαμε για διακοπές και εντάξει, συνέβησαν όμορφα πράγματα, ξεκουραστήκαμε. Με το καλό. Ευχαριστώ. Με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Είπες το ναι. Όχι, θα έλεγα φυσικά και παιδιά, παντρεύεται το κορίτσι μας. Ναι. Έλα σε φίλη σου, δεν το ήξερα. Μητέρα, ξεφοκάρουμε. Μπράβο. Δεν το περίμενα ότι θα συγκινηθώ, αλλά θα συγκινηθήσω. Με τον καλό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή με τον άντρα σου. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα είχατε στο βίντεο πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη, θα διακόπτουμε δηλαδή που μιλάμε. Για να δείξουν. Για να δείξουμε την... Από τη Φέη να μας λέει, βάλτε να δείτε το βίντεο, εμένα. Άλλες, πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Πραγματικά είχα μιλήσει και είχα εντυπωσιαστεί. Ήταν αυτά τα δύο τα κορίτσια, τώρα ειλικρινά παιδιά. Δεν είναι θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο κάνανε. Όχι, συνέχεια, συνέχεια. Παρέα 24 ώρες. Στο σταθμό, στο ραδιόφωνο, στο ρυθμό. Οι 3 ώρες την ημέρα. Που κάνει εκπομπή. Δεν είχαν ανταγωνισμό. Και εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τι έβλεπα δύο ωραία κορίτσια που δεν έχουν ανταγωνισμό. Η μία νοιαζόταν για την άλλη. Το τι θα φορέσουν, το πώς θα ντυθούν. Αυτό εμένα με είχε εντυπωσιάσει και πραγματικά τις ήθελα και την συμφωνώ. Επόμενη χρονιά και επειδή και είναι και καλά κορίτσια και κομπλεξάριστα, είναι κάτι πολύ σοβαρό, θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι σοβαρό. Πάντως είναι και κάποιοι προσθυμί. Λένε εδώ από την εκπομπή και γι' αυτό επιλέξαμε το βιντεάκι ότι εκείνη την ημέρα όταν.
Εγώ δεν ήξερα ότι είχε το δαχτυλίδι. Ότι το φορούσε το μονόπετρο. Το είδε εκείνη την ώρα. Εκείνη την ημέρα, μόλις δηλαδή δεν το ήξερε η Τζέννη ότι... Πάντως χειροκροτούσε, ήταν ενθουσιώδη. Τι να κάνετε στον αέρα. Όχι, το είχε ανεβάσει το Instagram.